Δυστυχώς σήμερα, πέραν από τις πολλές απουσίες που είδαμε, τις απουσίες που μας άφησε το ντέρμπι του Νέστου, 5 βασικότατων παικτών είχαμε να αντιμετωπίσουμε και τα πολλά αμυντικά μας λάθη. Επίσης, ήρθαμε να παίξουμε σε ένα πολύ κακό αγωνιστικό χώρο και η ομάδα μας δυστυχώς δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε τέτοια γήπεδα. Η ομάδα μας προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο με κάτω την μπάλα. Το γήπεδο δεν είχε τις κατάλληλες συνθήκες για να κάνουμε αυτό. Είναι η πρώτη φορά στα 9 παιχνίδια που είμαι στην ομάδα που είμαι δυσαρεστημένος από τη διάθεση των παικτών. Είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος για τα αμυντικά κενά και την όχι καλή επικοινωνία μεταξύ των παικτών. Συμβαίνουν πρώτη φορά. Πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ μέσα στην εβδομάδα. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εντός έδρας με την Κοζάνη. Είναι βέβαιο ότι δεν έχει τελειώσει ακόμη τίποτα. Είναι βέβαιο ότι η κατηγορία είναι πάρα πολύ δύσκολη και ότι κάθε παιχνίδι είναι ντέρμπι, κάθε παιχνίδι είναι τελικός για όλες τις ομάδες. Εμείς θεωρώ ότι έχουμε φτάσει εκεί ψηλά στο στόχο μας. Θέλαμε να πιάσουμε την πεντάδα. Ωστόσο όμως δεν μπορούμε ούτε να επαναπαυτούμε ούτε να εφησυχαστούμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά για να καταφέρουμε να μένουμε στην πεντάδα. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα της Καλαμαριάς, η οποία για μένα παρουσιάζεται μεταμορφωμένη από τον πρώτο γύρο. Πολλά συγχαρητήρια για τον προπονητή. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και να πετύχετε τους στόχους.